Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του είπε «Οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας». Αυτό αφορά αποκλειστικά την κερδοφορία και τα προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων, όχι του λαού. Εξάλλου, πρώτος στόχος της προγραμματικής είναι η επενδυτική βαθμίδα, δηλαδή η εξασφάλιση πιο φτηνού χρήματος για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, με δημιουργία φορέα πληστηριασμών για να κερδίζουν οι τράπεζες πετώντας στο δρόμο φτωχούς ανθρώπους, ιδιωτικοποίηση στην υγεία για να κερδοφορούν οι έμποροι του πόνου, φτηνή αμοιβή στην εργασία και άλλα αντιλαϊκά μέτρα που κατοχυρώνουν συμφέροντα και προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων. Όλοι οι στόχοι και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, αυτά τα συμφέροντα εξυπηρετούν. Γι' αυτό δεν υπήρχαν λόγια για τους 750 εργαζόμενους στο ναυπηγείο του Σκαραμαγκά που τους πετάτε στα σκουπίδια. Έμπειρους τεχνίτες και επιστήμονες με πείρα δεκαετιών και ακόμα τους χρωστάτε, δεδουλευμένα. Τους απολύσατε 30 Ιούνιου, αφού η δίμηνη σύμβαση ήταν μόνο μέχρι τις εκλογές. Ντροπή. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι μόνο το κέρδος του επενδυτή εφοπλιστή. Του εξασφαλίσατε πάυθυνα ένα μεγάλο στρατηγική σημασίας ναυπηγείο καθαρό από εργαζόμενους που τους ονομάζετε βαρύδια. Αλλά και για τον πρωτογενή τομέα αφιερώθηκε μισό δευτερόλεπτο από τον Πρωθυπουργό. Φαίνεται ότι η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας του λαού δεν την θεωρείτε στρατηγική σημασίας. Πόσο βέβαια την εξασφάλιση φτηνών και ποιοτικών τροφίμων όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ. Στοχεύεται στην επενδυτική βαθμίδα για τις ανάγκες των μεγαλοεπιχειρηματιών, όμως περιφρονείται τις ανάγκες μείωσης του κόστους παραγωγής για τους αγρότες και κτηνοτρόφους και εγγυημένες τιμές που ζητούν για να μπορέσουν να ζήσουν. Ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είπε τίποτε. Αντίθετα, ανεβάζεται το κόστος παραγωγής με τη μεταφορά της τεχνικής διεύθυνσης για τα εγκυβελτιωτικά έργα από το Υπουργείο Γεωργίας στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Σπάτε την αλυσίδα στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή εγκυοβελτιωτικών έργων που εξασφαλίζει αρδευτικό νερό για την αγροτική παραγωγή και πρέπει να είναι ποιοτικό, επαρκές και φτηνό για τους μικρομεσαίους αγρότες. Γιατί το κάνετε? Μα θέλετε κατασκευή τεχνικών έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα που είναι προαπαιτούμενο για την εκταμείευση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή εγκυβελτιωτικών έργων μέσω ΣΔΙΤ με κέρδη σε κατασκευαστικούς ομίλους που θα εκμεταλλεύονται τα έργα τουλάχιστον για 20 χρόνια. Η πολιτική ιδιωτικοποίησης, λοιπόν, αφορά και το αρδευτικό νερό που θα ακριβήνει αυξάνοντας το κόστος παραγωγής. Αυτό ονομάζεται διαχείριση υδάτινων πόρων. Βέβαια, την ίδια ώρα οι καταστροφές στην αγροτική παραγωγή από τις θερινές χαλαζοπτώσεις είναι εκτεταμένες και οι τιμές παραγωγού, ακόμα και στο γάλα, πτωτικές, χαμηλότερες από πέρσι, όταν ο πληθωρισμός ταιριεύει. Φυσικά, ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει 100% τη χασούρα και οι αλλαγές σας αφορούν την ιδιωτικοποίησή του, δηλαδή τσουχτερότερο ασφάλιστο. Η διάσπαση, λοιπόν, αντικειμένου είναι γνωστή συνταγή. Τη γνωρίσαμε με τη διάσπαση της δασικής πολιτικής, την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών προκειμένου να αλλάζονται οι χρήσεις γης, υπονομεύοντας την προστασία δασικών οικοσυστημάτων ώστε να προωθείται η πράσινη ανάπτυξη. Δηλαδή, το καρτέλ των ΑΠΕ όχι για προστασία του περιβάλλοντος, αλλά για κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Οι προγραμματικές για την περιβόητη
πράσινη μετάβαση είναι συνώνυμη της εκτόξευσης της ενεργειακής φτώχειας, του πανάκριβου πράσινου ρεύματος, των μαύρων εργασιακών σχέσεων, θυσία στο βωμό της κερδοφορίας των επενδυτών εκμεταλλευτών, συνώνυμη του υπεριαλιστικού πολέμου και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Και έχετε τη στήριξη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, δεδομένες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, με τη χωροθέτηση ΑΠΕ σε προστατευόμενες περιοχές, ακόμα και Natura, όπως και πράσινες τεχνολογίες σαν τους πράσινους συσσωρευτές. Λέτε, χωροταξικός σχεδιασμός για να μην καταστραφούν βουνά και νησιά από την άναρχη ανάπτυξη. Τι υποκρισία! Αφού σε όλη σχεδόν τη χώρα έχουμε ομοιόμορφα δάση ανεμογεννητριών, πετυχαίνοντας την ομοιομορφία πολλών βουνών που γέμισαν ορεινούς δρόμους, εισαγόμενες γεννήτριες και κατεστραμμένα φυσικά οικοσυστήματα. Ναι, καταστρέφονται δάση, προστατευόμενες περιοχές για να κατασκευούν γιγαντιαία αιωλικά πάρκα με αρνητικές συνέπειες στους κατοίκους, περιβάλλον, πολιτισμό, υδροφόρο ορίζοντα, σε πλημμυρικά φαινόμενα στις παρακείμενες περιοχές, καταστροφή της βιοποικιλότητας από τα χιλιάδες χιλιόμετρα νέων δρόμων, αλλά και στην αισθητική μας. Στο στόχαστρο των πράσινων αρπακτικών έχουν μπει ακόμα και ιστορικοί τόποι μαρτυρίου, της Γιάρο και της Μακρονήσου. Μην το τολμήσετε. Αλλά και μέσα στις πόλεις, όπως σε Κερατσίνη και Δραπετσόνα και ευρύτερα στον Πειραιά. Καρκινογόνες δυσοσμίες από συγκεκριμένη βιομηχανία πετρελοειδών αποβλήτων ενισχύεται και επιδοτείται από όλες τις κυβερνήσεις σε βάρος της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, που τα θεωρείται κόστος και σε όφελος του καπιταλιστικού κέρδους που σκοτώνει. Κατά τ' άλλα, βάζεται στο στόχαστρο και τους αυταπασχολούμενους με την απελευθέρωση του ωραρίου και της κυριακάτικης αργίας, που οδήγησε το 33% των εμπορικών καταστημάτων σε μείωση εσόδων. Ταυτόχρονα, το 40% των αυταπασχολούμενων έχει τουλάχιστον μία ληξιπρόθεσμη οφειλή. Είχαν κάποιο είδους ρύθμιση, όμως βρίσκονται σήμερα στις λίστες πληστηριασμών. Αυτά γίνονταν σε συνθήκες ανάπτυξης, ρεκόρ επενδύσεων, δεκάδων προγραμμάτων. Αλήθεια, τι πρόκειται να συμβεί σε συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών και κρίσεων που έχουμε μπροστά μας? Μα στο στόχαστρο τους έχετε και τους αυταπασχολούμενους με νέα φορολογία. Στο όνομα της φοροδιαφυγής κυνηγάτε τη μαρίδα, γιατί οι μεγάλοι έχουν νόμιμη φοροαπαλλαγή. Γι' αυτό δεν προωθείτε μαζί με την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος και την προκαταβολή φόρου για όλες τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και επανένταξή τους σε αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Να γιατί είναι βαθιά αντιλαϊκές οι προγραμματικές δηλώσεις σας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τις καταψηφίζει.